Και πριν υποδεχτούμε τον κύριο Σφακιανάκη, πάμε να, Κρήτη. Να πάρουμε μία. Όχι, δεν πάμε στην Κρήτη, θα πάμε αργότερα στην Κρήτη. Mm-hmm. Πάμε να πάρουμε μία γεύση από αυτό το οποίο σας είπαμε, το φαινόμενο που τελικά φαίνεται να είναι μάστιγα της εποχής, με την ταχύτητα της διαρροής προσωπικών στιγμών, δεδομένων στο διαδίκτυο και δει τόσο προσωπικών στιγμών, όσο αυτές που λες ίσως και να αναρωτιέσαι γιατί το έκανα ή σε τι λάθος χέρια πήγαν. Πάμε να δούμε. Τα τελευταία χρόνια οι διαρροές ερασιτεχνικών ροζ βίντεο στο διαδίκτυο εξελίσσονται σε μάστιγα. Το συγκεκριμένο θέμα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και στη χώρα μας, καθώς αρκετοί celebrities έχουν καταγγείλει πως έχουν δει προσωπικές τους στιγμές να γίνονται viral από κινητό σε κινητό. Θύμα αυτής της μάστιγας είναι και η Σπυριδούλα Καραμπουτάκη που γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή της σε reality μαγειρικής, η οποία πρόσφατα δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή του Open. Το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό που βιώνω ψυχολογικά, δηλαδή είναι κάτι πάρα πολύ βαρύ αυτό. Είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο που στον εχθρό μου δεν θα το ευχόμουν να του συμβεί. Θα ήθελα πραγματικά να αφήσω πίσω όλο αυτό γιατί μόνο πίσω με πάει. Το συζητάω και μόνο πίσω, μόνο που το συζητάω. Πόσο περισσότερο το βιώνει ένας άνθρωπος. Έχουν ξεκινήσει όλες οι νομικές διαδικασίες που πρέπει να ξεκινήσουν, έχουν ξεκινήσει και σίγουρα έχω ζητήσει βοήθεια γιατί σου ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο ίσως είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχω βιώσει στη ζωή μου. Σε καταστρέφει ψυχολογικά, μόνο αυτό μπορεί να σου κάνει. Η απόφαση της Ιωάννας Τούνη να μιλήσει ανοιχτά για αυτό το θέμα ταρακούνησε το διαδίκτυο και τα social media με πλήθος γυναικών και όχι μόνο να σπέδουν να εκφράζουν την υποστήριξή τους. Το πόσο ξεφτύλα μπορεί να νιώσει κάποιος να δημοσιεύονται τόσο ιδιωτικές του στιγμές με τέποιο τρόπο και από έναν άνθρωπο από τον οποίο δεν το περίμενες ποτέ. Δεν ξέρω πραγματικά τι είναι χειρότερο. Ίσως το γεγονός ότι οι φωτογραφίες αυτές γίνανε εξώφυλλο σε πολύ γνωστή εφημερίδα και δεν ξέρω. Τεράστιο τίτλο σε πάρα πολλά άρθρα και περιοδικά και έπρεπε να πάω στη μαμά μου αυτή την εφημερίδα και να της τη δείξω και να της εξηγήσω τι ακριβώς συνέβη. Είναι πολύ εύκολο να βρεθεί οποιοδήποτε σε αυτή τη θέση και το απεύχομαι πραγματικά για όλους γιατί είναι κάτι πολύ στενάχωρο. Είναι κάτι το οποίο προσπαθώ να εξαφανίσω εδώ και τόσα χρόνια και απλά συνεχίζει και έρχεται και ξαναέρχεται και όλοι μιλάνε γι' αυτό εκτός από μένα. Θύμα έπεσε και η Χριστίνα Ορφανίδου που γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή της στο Big Brother. Όπως η ίδια έχει πει, πρώην σύντροφός της, για να την εκδικηθεί επειδή χωρίσανε, δημοσιοποίησε στο ίντερνετ τις προσωπικές σου στιγμές. Με τον συγκεκριμένο άνθρωπο είχαμε προσωπικές στιγμές στα αρχεία του, προσωπικά δεδομένα. Όταν λοιπόν το 2017 μετά το χωρισμό μου που 6 μήνες γνώρισα κάποιον άλλον άνθρωπο, η προηγούμενη μου σχέση δημοσιοποίησε στο ίντερνετ τις προσωπικές μας στιγμές. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, τις μετέδιδε από κινητό σε κινητό στο κοινό μας περιβάλλον. Αν αυτό το πάθαινε κάποια άλλη κοπέλα, μπορεί να είχε κάνει κακό στον εαυτό της. Θέλω να σας πω ότι δεν ενημέρωσα αμέσως τους γονείς μου, γιατί δεν ήθελα να τους στεναχωρήσω για αυτό το πράγμα και προσπάθησα να το αντιμετωπίσω μόνη μου. Κινήθηκα νομικά, υπάρχει μια μήνυση εναντίον του. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος συνέχιζε μετά τη μήνυση να μιλάει άσχημα για μένα και συνέχιζε να κυκλοφορεί τα ίδια πράγματα. Σε λίγο θα έχουμε και τη Χριστίνα Ορφανίδου που είδαμε τώρα, τη γνωρίσαμε μέσα από το reality Big Brother και σε πολύ λίγο θα είναι και στη συντροφιά μας για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Όμως το θέμα αυτό το αγγίζουμε με αφορμή και τις πρόσφατες δηλώσεις παίκτριας του reality μαγειρικής, της Σπυριδούλας Καραμπουτάκη που είδαμε στην αρχή του βίντεο. Και συνειδητοποιήσαμε για μία ακόμα φορά, όχι μόνο από αναγνωρίσιμα πρόσωπα, celebrities όπως λέμε, πρόσωπα τα οποία τα γνωρίζουμε και τηλεοπτικά, αλλά και από απλό κόσμο, αυτές τις διαστάσεις που μπορεί να λάβει μία τέτοια διαρροή ενός προσωπικού υλικού, αλλά και πόσο μπορεί να επηρεάσει τη ζωή. Κυριολεκτικά να επηρεάσει τη ζωή και πολλές φορές, κύριε Σφακιανάκη, πιστεύω ότι συμφωνήσετε μαζί μου, να τίθεται και το διακύβευμα, τι θέλω τη ζωή μου, μπορώ να το αντέξω όλο αυτό και άλλα πολλά. Είστε κοντά μας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Αγγίζουμε ένα δύσκολο θέμα, θεωρώ. Πολύ. Πολύ δύσκολο θέμα. Δυστυχώς είναι καθημερινό θέμα. Φαινόμενο των ημερών, ναι. Είναι καθημερινό θέμα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ο πρώτος που ακούμπησε το διαδίκτυο στη χώρα μας ναι. και ίδρυσε τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος από το 1995. Mm. Άρα, καταλαβαίνετε πόσα χρόνια είμαι μέσα στο διαδίκτυο και μόλις έφυγα από την αστυνομία, ίδρυσα το CSI, το οποίο έχουμε 40 άτομα. Που υποδεχόμαστε
το κακό του διαδικτύου. Και όλα αυτά τα 95 είναι σαν να ξεκίνησε τότε το ίντερνετ στην τότε Ελλάδα. Το 95. Ξεκίνησε. Η διαστάση που έχει λάβει όμως τώρα, με αυτή την ευκολία που όλοι το χρησιμοποιούμε, όλων των ηλικιών άνθρωποι και με ίσως πολλές φορές αλόγιστη χρήση ή όχι τόσο λελογικευμένη, ας πούμε. Δεν γνωρίζουν το διαδίκτυο. Δυστυχώς δεν γνωρίζουν το διαδίκτυο. Το μεγαλύτερο λάθος είναι ένα και θέλω να το πω μέσα από την εκπομπή σας. Ότι όλοι νομίζουμε, ακόμα και εμείς κάποιες φορές, εγώ που τα ξέρω, ότι το διαδίκτυο το γράφει κάποιο χέρι αόρατο και σοφό. Mm. Κάποιοι νομίζουν είναι ο κύριος Σιμών Ιησούς Χριστός μέσα που γράφει το διαδίκτυο. Mm. Και ό,τι διαβάζουν το πιστεύουν. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Και κάποιοι πάλι νομίζουν. Ότι ό,τι διαβάσουν το έχει διαβάσει όλος ο κόσμος. Mm-hmm. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Γιατί στέκεστε σε αυτό το κομμάτι, σε ό,τι έχει να κάνει με το μέγεθος και τη διάσταση που μπορεί να πάρει ένα θέμα. Στέκομαι στο κομμάτι αυτό για ένα και μόνο λόγο. Επειδή πολλοί κόσμοι τώρα που μιλάμε έχει πιστέψει αυτά που έχει διαβάσει στο διαδίκτυο και είναι με ψυχοφάρμακα. Θα σας πω τους λόγους. Εκτός από το θέμα το οικονομικό που κάποιοι πιστεύουν ότι θα επενδύσουν με 250 ευρώ και θα γίνουν εκατομμυριούχοι και χάνουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και πάμε στα 300 εκατομμύρια και κάποια σπίτια έχουν κλείσει τώρα που μιλάμε εμείς εδώ. Εξαπατώνται άνθρωποι. Άνθρωποι γιατί διαβάζουν κάτι ότι με 200 ευρώ θα γίνουν πλούσιο. Η ευκολία δηλαδή. Είναι η ευκολία του διαδικτύου. Όπως πιστεύουν, σας έρχεται ένα μήνυμα στο κινητό σας, phishing, και σας λέει η τράπεζα σας μπλόκαρε την κάρτα. Και εσείς το πιστεύετε αυτό. Τράπεζα. Αυτά είναι τα μεγάλα λάθη. Είναι πολλά ένα τα μεγάλα βήμα. Λάθη. Όμως να εστιάσουμε πιο πολύ στο κομμάτι αυτό, γιατί είναι μια τεράστια συζήτηση και μια τεράστια δεξαμενή τελικά προβλημάτων τα οποία προκύπτουν. Ωστόσο, επειδή το πήγαμε πιο συγκεκριμένα, με αφορμή αυτά τα οποία συζητούσαμε, με το υλικό το οποίο μπορεί να διαρρεύσει από ιδιωτικές στιγμές, κάποιος θα σκεφτεί ότι ωραία. Και γιατί το έχετε το υλικό αυτό. Είναι εύκολη αυτή η σκέψη και η ερώτηση του αν θα κάνω εγώ, ας πούμε, το σύντροφό μου ή με τη σύντροφό μου υλικό το οποίο είναι για εμάς. Θα ξέρετε κάτι. Ότι ποτέ δεν πρέπει να βάζομαι γιατί τράβηξε στο βίντεο. Αυτό που βάζομαι και το ερευνούμε είναι γιατί αυτό το διέρευσε το βίντεο. Σωστά. Όταν χώρισες εσύ με αυτόν. Δηλαδή, επειδή είσαι υποχείριο, όχι. Και δυστυχώς. Όλα τα βίντεο μέχρι τώρα που έχω διερευνήσει και ερευνώ αφορούν γυναίκες. Θέλω να πω ένα πράγμα, σας με συγχωρείτε. Υπάρχει κάτι, ένα φαινόμενο των ημερών που λέγεται sexting. Πάρα πολλοί άνθρωποι επικοινωνούν μέσω αυτού. Δεν και sextortion παράλληλα. Και, ναι, δεν μπορούμε να πούμε γιατί επιλέγετε αυτόν τον τρόπο που είναι ένας τρόπος των ημερών, εφόσον όλα έχουν γίνει digital και ψηφιακά. Αυτό ακόμα όμως, και ο έρωτας μερικές φορές. Γιατί να διαρρεύσει. Αυτός που το διαρρέει είναι εγκληματίας. Λίγο πολύ, καταλήγουμε στο γεγονός ότι τα θύματα κυρίως είναι οι γυναίκες στο διαδίκτυο με τα ροζ, τα βίντεο και αυτά. Μπορούμε να μάθουμε αυτό πώς μπορεί να σταματήσει αυτή η διαρροή. Δηλαδή, πώς μπορεί να συμβεί αν αυτό το κομμάτι. Τον δράστη, ίσως. Δηλαδή, πέρα από τον δράστη, ξέρω, γιατί θα έχει κάνει τη ζημιά, φαντάζομαι. Δυστυχώς δεν μπορεί να σταματήσει. Το διαδίκτυο είναι ένα ελεύθερο εργαλείο, το οποίο δεν μπορεί κανείς να βάλει κανόνες και να το χειραγωγήσει. Ναι. Τέλος. Εγώ, όταν είχα κάνει μια πρόταση πριν χρόνια να σταματήσει η διακίνηση παιδικής πορνογραφίας, μου είπαν όχι, δεν πρέπει να σταματήσει, γιατί είναι ένα ελεύθερο εργαλείο που πρέπει να κυκλοφορούν τα πάντα. Αυτός που θα βάλει την παιδική πορνογραφία πρέπει να τιμωρηθεί. Όχι να κλείσουμε το διαδίκτυο. Με ξενίζει αυτή η θέση, από την άλλη όμως το καταλαβαίνω. Σε ανθρώπινο επίπεδο όμως, πιστέψτε με, μου ακούγεται τόσο ακραίο και τόσο ομά άσχημα. Η Ιταλία το έχει κλείσει. Μήπως ως εργαλείο σύλληψης, κάποιοι είπαν ότι πρέπει να υπάρχει. Καταστρατηγούμε. Το δικαίωμα. Το διαδίκτυο. Δηλαδή, όταν απαγορεύεις να κυκλοφορεί μέσα το βίντεο αυτό, πάει να πει ότι εσύ το ελέγχεις. Ακόμα και αυτή τη θεματολογία. Λοιπόν, αυτό που δεν ελέγχουμε όμως είναι πολλές φορές οι προθέσεις των ανθρώπων οι οποίοι τελικά εγκληματούν, όπως λέγατε και λίγο πριν, και πολλές φορές θέλουν να σε τιμωρήσουν, να σε ταπεινώσουν, εν πάση περιπτώσει να λεκιάσουν το προφίλ σου, ιδίως όταν εσύ κάνεις βήματα. Οπότε σου λέει, σε κρατάω στα χέρια μου. Και μιας και μιλάμε για γυναίκες, να βάλουμε στη συντροφιά μας και τη Χριστίνα Ορφανίδου, η οποία είδε τη ζωή της να αλλάζει μετά τη διαρροή όλου αυτού του υλικού προσωπικών σου στιγμών. Χριστίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα στην παρέα. Τι κάνετε? Γεια σου, Χριστίνα. Είμαστε καλά. Συζητάμε ένα θέμα το οποίο είναι τζιζ, όπως λέμε, ένα θέμα το οποίο καίει. Και θέλω από τη δική σου εμπειρία να μας μεταφέρεις όλο αυτό το οποίο συνέβη, την πρόθεση που είχε ο άνθρωπος αυτός, έτσι ελευθερώνοντας το υλικό το προσωπικό σας στο διαδίκτυο. Ήταν τιμωρητική, τώρα θα δεις. Το έχουμε συζητήσει τόσες πολλές φορές αυτό το θέμα και είναι πλέον τόσο συχνό να συμβαίνει. Δηλαδή, οι σύντροφοί μας, βασικά
αυτές οι καταστάσεις προκαλούνται κυρίως από άντρες. Δεν το λέω σεξιστικά. Όχι, όχι, έχεις πολύ δίκιο. Άμα ελέγξουμε όλες αυτές τις καταστάσεις του revenge porn, προκαλούνται από άντρες και έχουν εκδικητικό χαρακτήρα μόνο και μόνο για να ξεφτυλίσουν τη γυναίκα. Και αυτό γιατί στην Ελλάδα έχουμε ακόμα μια νοοτροπία πολύ περίεργη πατριαρχική, που η γυναίκα είναι το αδύναμο φύλλο και προσπαθείς να δείξεις τη δύναμή σου έτσι. Μπράβο, ρε Χριστίνα. Ακριβώς. Δηλαδή, αν ήμασταν σε μια άλλη χώρα, πιστεύω ότι δεν θα το δίναν καν τόσο σημασία. Μπράβο. Θεωρώ ότι και η κοινωνία που ζούμε μεγαλώνει και βοηθάει τον θήτη να κάνει τη δουλειά του και να ξεφυλίσει το θύμα. Γιατί αν ήμασταν στην Αμερική, σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης, ναι, δεν θα παίρνει τόσο μεγάλες διαστάσεις. Δεν ξέρω αν θα παίρνει τόσο μεγάλες διαστάσεις και αν μπορούμε να το συγκρίνουμε αυτό σε μια κλίμακα, γιατί συγκρίνουμε χώρες τώρα, οι οποίες πραγματικά δεν είναι των ίδιων μεγεθών. Ούτε άρα, επειδή δεν ξέρω αν είναι θέμα κουλτούρας τελικά, δεν θέλω να στοχοποιώ τους Έλληνες, για παράδειγμα, ή τους άντρες, τους συγκεκριμένους, τις συγκεκριμένες εθνικότητες των δικών μας, ας πούμε. Καλά, υπήρχαν. Αλλά είναι θέμα κουλτούρας. Δεν λέω ότι δεν το κάνουν και άλλοι άντρες. Θεωρώ ότι η κοινωνία, ναι, μεγαλοποιεί πάρα πολύ αυτά τα θέματα. Καλά. Με το που κάτι γίνεται, συζήτηση, ντόρος για κάτι, ας πούμε, ροζ, γυμνό κλπ, βλέπεις ότι... Εκ των πραγμάτων. Τι λέτε τώρα. Αυτά της κλειδαρότρυπας είναι, κυρία Σπαγιανάκη, σωστά. Δυστυχώς είναι έτσι. Και το άλλο που δεν ξέρουμε είναι ότι το βίντεο αυτό, νομίζομαι, αυτοί που το έχουμε πάθει, ότι το βλέπει όλος ο κόσμος. Δηλαδή, περπατάς στον δρόμο και λες, αυτός το έχει δει και με βλέπει περίεργα. Το έχει δει. Μου έχει τύχει περιστατικό που κοπέλα, πήγαινε σε μπαρ, πήγαινε σε εστιατόρια και της λέγανε, είσαι η Δέσποινα. Γιατί ο φίλος της είχε βγάλει στον αέρα 20 βίντεο δικά της σε site γνωστά που πηγαίνουν όλοι και βλέπουν XX ταινίες, όπου όταν προχωρούσε, μου λέει, με σταματούσανε. Είσαι η Δέσποινα. Αυτό συνέβαινε. Να ρωτήσω τη Χριστίνα εγώ με αφορμή αυτό. Χριστίνα, σου έχει συμβεί αυτό? Να περπατάς και να αισθάνεσαι ότι όλοι γνωρίζουν, ακόμα και αν δεν γνωρίζουν όλοι. Ψυχολογικά το νιώθω, ναι. Φυσικά δεν το νιώθω. Δεν ξέρω, δηλαδή, κάποιος αν με γνωρίζει από τη διέρευση του βίντεο ή από το Big Brother. Σωστά. Μπορώ να ρωτήσω κάτι τον στρατηγό. Μπορούμε να τον πιάσουμε? Βέβαια μπορούμε. Τώρα, στην περίπτωση της Χριστίνας, ας πούμε, μπορούμε να τον πιάσουμε? Όταν γίνουν οι σωστές ενέργειες, βέβαια μπορούμε. Οι σωστές ενέργειες, κύριε Σπαγιανάκη. Ναι. Όταν θα γίνουν, αν θα γίνουν. Μην το λες, Χριστίνα. Μισό λεπτό. Να την ακούσουμε τη Χριστίνα. Εξήγησε το μου λίγο αυτό, γιατί γνωρίζεις από πρώτο χέρι. Σκεφτείτε τώρα ότι χρονοβόρο. Τη μήνυση την έχω κάνει το 2018. Αυτή τη στιγμή πάμε στο 2022. Έχουν περάσει 4 χρόνια. Και ναι, δεν έχω δει ακόμα κάποια κίνηση. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο για μένα? Αυτή τη στιγμή, εδώ και 4 χρόνια, προστατεύουμε το θήτη. Δεν γνωρίζει κανείς το όνομά του. Έχεις δίκιο. Αυτή τη στιγμή έχω στοχοποιηθεί εγώ. Έχεις δίκιο. Σωστό. Που δεν φταίω και καθόλου. Ναι. Και μου λένε ότι αν διαρρεύσει το όνομά του και το πεις εσύ σε κάποια εκπομπή ή σε κάποια συνέντευξη, μπορεί να σου κάνει και μήνυση από πάνω. Μπορείς να βρεις τον πελά σου, δηλαδή. Κύριε Σφακιανάκη, ισχύουν αυτά? Φυσικά. Βέβαια. Πώς μπορεί να προστατευτεί η Χριστίνα, γιατί, κύριε Σφακιανάκη? Στην περίπτωση εδώ τώρα, όπως έχουμε, εάν πει είναι ο Τάδε ο οποίος με κατέγραψε και το έβγαλε, πρέπει να το αποδείξει. Αν δεν το αποδείξει, θα πάρει μήνυση για ψευδή καταμήνυση. Είναι τόσο χρονοβόρο σαν διαδικασία αυτό που περιγράφει η Χριστίνα? Είναι χρονοβόρο, αλλά τα 4 χρόνια με ξενίζουν λίγο. Σας ξενίζουν, είναι καλά. Με ξενίζουν λίγο και έχει πάει ήδη ο φάκελος αρχείο και δεν το ξέρει, κυρία. Και ξέρετε τι αναρωτιέται πολλοί κόσμος? Έχει πάει αρχείο ο φάκελος, βέβαια. Και εκεί τι ενέργειες πρέπει να ακολουθήσεις? Λες τι, δεν θα ξέρετε κάτι, το μεγάλο μυστικό είναι ένα στο διαδίκτυο. Σε ένα χρόνο, εάν δεν βρεθεί ο δράστης, όλα διαγράφονται βάσει νόμου. Άρα 4 χρόνια όχι μόνο έχουν διαγραφεί τα ίχνη, αλλά έχει τελειώσει υπόθεση και, και δεν το γνωρίζει. Στη γυναίκα όμως αυτή που το έχει υποστεί όλο αυτό, που όλη της τη ζωή μπορεί αυτό το πράγμα να την ακολουθεί. Να την ακολουθεί, να μην μπορεί να ορθοποδήσει ποτέ. Σε αυτές τις γυναίκες, λέει, τι πρέπει να κάνω? Αν αυτό διαγράφεται. Σε έφηβα κορίτσια που αυτοκτονούν. Υπάρχει το μόνο που μπορεί να κάνει. Τι μπορεί να κάνει? Είναι να αιτηθεί. Υπάρχει μια ειδική διαδικασία που πρέπει ο νομικός να ξέρει. Γραφειοκρατία, πάλι μου λέτε, να διαγραφούν όλα από το διαδίκτυο. Γραφειοκρατία. Γίνεται, δεν αλλάζει. Δεν γίνεται αυτό, κύριε Σφακιανάκη μου, δεν γίνεται. Γιατί όταν ένα βίντεο διαρρέει από κινητό σε κινητό, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί οποιοδήποτε να το ξανανεβάσει. Όμως πρέπει να κάνεις κάτι. Και υπάρχει και ένα επιπλέον θέμα που αναρωτιέται, πιστεύω, μέσος τηλεθέατης. Να κάνει την ειδική αναφορά εκείνη που όλο το βίντεο αυτό, επειδή έχει ένα συγκεκριμένο has value, υπάρχουν εργαλεία που το καταργούν από το διαδίκτυο. Αυτό δεν ξέρει η κυρία. Αυτό δεν ξέρει. Σοφία. Και το καταργούν από το διαδίκτυο αυτομάτως, ακόμα και αν επαναναρτηθεί. Υπάρχουν εργαλεία, μόνο αν το έχει στο κινητό σου μπορεί.
Αλλά στο διαδίκτυο δεν θα υπάρχει διαπόμπευση ούτε το όνομά της, ούτε τα στοιχεία της, ούτε οι δημοσίευσεις. Υπάρχουν ειδικά εργαλεία που τα κατεβάζουμε. Μπορεί να σβήσεις μια για πάντα, δηλαδή. Ναι. Βέβαια. Αλλά όχι η αστυνομία. Η αστυνομία δεν κάνει αυτή τη δουλειά. Την κάνουν άλλα γραφεία νομικά. Ξέρετε τι γίνεται με τα άλλα γραφεία και με όλα αυτά που λέμε. Ότι ο κόσμος δεν ξέρει. Δηλαδή, εγώ τώρα που με ρωτήσω, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτώ είναι. Στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ναι, η δίωξη όμως είναι για συγκεκριμένα πράγματα. Βλέπετε. Δεν μπορεί η δίωξη να κάνει χίλια πράγματα που θέλουμε εμείς. Πού απευθύνομαι εγώ. Η δίωξη πιάνει τον κακό, τέλος. Μέχρι εκεί είναι. Αυτό είναι το θέμα. Ότι είναι βήμα-βήμα και πολλοί κόσμος. Εδώ είμαστε, μιλάμε για μια είμαστε εδώ για να τα πούμε. Τότε. Δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και μέχρι πού μπορούμε να είμαστε προφυλαγμένοι όταν γίνει το συμβάν, το κακό, ας πούμε, όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί. Γιατί μιλάμε για σοβαρές περιπτώσεις. Τώρα βλέπω τη Χριστίνα εδώ συζητάμε και επειδή την έχω και από κοντά έτσι, την έχουμε φιλοξενήσει. Είναι μια κοπελιά, μια γυναίκα, η οποία έχει μια δυναμική. Ωραία. Δεν είναι όλοι οι χαρακτήρες το ίδιο. Ενός ανθρώπου. Δεν είναι όλοι σαν και εμένα. Δεν είναι όλες οι γυναίκες το ίδιο, ούτε όλες οι ηλικίες το ίδιο, ούτε όλες οι προσωπικότητες. Εκεί στις περιπτώσεις λοιπόν τις ακραίες που βλέπεις τη ζωή σου ξαφνικά, αυτό το πράγμα για το ζούμε, μου έλεγε η μάνα μου, για την τιμή. Η τιμή δεν έχει και χαρά στον που την έχει. Και ο λαός λέει καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Δεν το σχολιάζω. Θα πω όμως ότι στην ελληνική κοινωνία στιγματίζεσαι. Τι κάνεις μετά όταν βλέπεις τη ζωή σου, την καριέρα σου, την πορεία σου. Γιατί συνήθως πότε γίνεται, παιδιά, αυτό. Στο πικ σου. Αχ, κοίτα εγώ από τότε τι έχω, ας πούμε. Από τότε θέλω να σε χτυπήσουν, ακριβώς. Γι' αυτό λέω. Τι κάνεις τότε. Επιπλέον, τότε κάνεις ενέργειες και κινήσεις που δυστυχώς λίγοι ξέρουν. Έτσι λοιπόν. Στον κύριο Σφακιανάκη και αν δεν μπορείς να βρεις αυτόν που στο έκανε, κοιτάζει να κάνει άλλε ενέργειε να εξαφανίσει αυτό από το διαδίκτυο. Αυτό κάνει. Αυτό ήθελα να σα ρωτήσω. Επειδή 4 χρόνια προσπαθεί είναι η Χριστίνα πολλά. Και γνωρίζει τον είναι δράστη. Πάρα αν δεν τον γνώριζε τον δράστη, τι θα γινότανε. Πώ βρίσκουμε την άκρη του νήματος. Η άκρη του νήματος για να βρεθεί πάντα βρίσκεται. Όμω πιστεύω, δεν θέλω να πάρω θέση εδώ κατά των ερευνητών τη υπόθεση. Είναι εφικτό. Αλλά οι πιο πολλέ έρευνε καταλήγουν πάντοτε στο δράστη. Α, είναι εφικτό. Βέβαια είναι εφικτό. Βέβαια. Βέβαια είναι εφικτό. Σημαντικό. Βέβαια είναι εφικτό. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη Χριστίνα. Εύχομαι αυτό το μαρτύριο και όλη αυτή η διαδικασία κάποια στιγμή να πάρει πραγματικά να πάρει τέλος και να λύσει. Τι μαρτύριο, Ιωάννα μου, πλέον εγώ. Εμένα με βοηθάει πολύ όταν το συζητάω κιόλας και βοηθάω άλλες κοπέλες να πάρουν δύναμη και να καταλάβουν ότι δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου. Τις βοηθάς. Αυτό μετράει πιο πολύ. Βοηθάς, Χριστίνα. Σε ρωτάνε, Χριστίνα, σου στέλνουν όλο αυτό το διάστημα. Πάρα πολλά μηνύματα και συνεχόμενα. Δηλαδή είναι πολύ συχνό φαινόμενο αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Ναι, πλέον, ναι, δυστυχώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χριστίνα μου. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.